Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Πάμε αρχικά να δούμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Οι εξελίξεις στο συνεργατισμό βρέθηκαν στην κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου. Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν στην προηγούμενη συνεδρία έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Τη δυνατή στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια συνολική λύση του Κυπριακού εξέφρασε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι στη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τα όσα υπόθηκαν στο δείπνο με τον Μουσταφά Κιντζή, ζητώντας τη βοήθεια της Βρετανίας. Ιδιαίτερη αναφορά στις εντάσεις στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην ανησυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κράτηση των Ελλήνων στρατιωτικών κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Συνεχίζει και κορυφώνει τις προκλήσεις η Άγκυρα μετά την έκθεση κατά πέλτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατυπώσεις που υπάρχουν για το Κυπριακό ξεπερνούν τις γνωστές λανθασμένες απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του Κυπριακού, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την καθαίρεση του ιερέα Στυλιανού Σάβα, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση της θετής του κόρης Έλενας Φραντζή, αποφάσισε ομόφωνα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα δούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Έρχεται τώρα να προσθεθεί και στην επικαιρότητα οι πρόεδρες εκλογές που θα προχωρήσει η Τουρκία, το οποίο θα το δούμε σε πολύ λίγο και θα πάρουμε το χρονικό όλο από την αρχή. Θα αρχίσουμε όμως το δελτίο μας από τις εξελίξεις στο συνεργατισμό που βρέθηκαν στην κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Ελέγχου, όπου ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης έδωσε απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν από την προηγούμενη συνεδρία. Θα περάσουμε στον πολιτικό μας συντάκτη, κυρίες και κύριοι, Μάριο Καμιναρίδη, ο οποίος παρακολούθησε το ρεπορτάζ. Μάριε, καλησπέρα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ποιες ήταν οι εξελίξεις σήμερα από τις επιτροπές, Μάριε? Αυτό που αναφέρουμε είναι από τις 3.30 το απόγευμα πλέον έχει ξεκινήσει η συνεδρία, κοινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου και Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη, ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι πλέον μετά από περίπου 2,5 ώρες, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, αποχώρησε από τη συνεδρία λόγω ελλειμμένων υποχρεώσεων. Όμως η συνεδρία ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου εκεί βρίσκεται και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και η ηγεσία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που αναφέρουμε, Κωνσταντίνε, έχουμε ακούσει και από τον Υπουργό Οικονομικών, μιλώντας περίπου 2 ώρες με μια ανάλυση και απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις από πολιτικούς και συγκεκριμένα και από πολιτικούς αρχηγούς που ήταν και για τρίτη φορά παρών στη συνεδρία και των βουλευτών. Πλέον φαίνεται ότι στο σενάριο της συγχώνευσης της καλής συνεργατικής τράπεζας με άλλη κυπριακή τράπεζα φαίνεται να ευνοεί και την Φραγκφούρτη, κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει πάρει και την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία. Ο Υπουργός μίλησε και για τα κακά έχοντας τη Συνεργατική Τράπεζα, μίλησε για το παρελθόν της, μίλησε για κάποια κακή διαχείριση, μίλησε ότι εδιούσαν δάνεια χωρίς σωστές εξασφαλίσεις, μάλιστα και πόσα από αυτά έχουν γίνει τελευταία 15 Μαρία, χρόνια. Τέθηκε και το θέμα για συγχώνευση της καλής τράπεζας, της καλής συνεργατικής με άλλη κυπριακή τράπεζα. Είναι μια από τις προτάσεις που βρίσκεται στο τραπέζι, όπως υπάρχουν και άλλες προτάσεις, Κωνσταντίνο, στο τραπέζι. Πλέον φαίνεται ότι ό,τι γίνει εδώ στην Κύπρο, απλώς χρειάζεται και την επίσημη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτοί θα έχουν τον τελευταίο λόγο τι ακριβώς θα γίνει με τη Συνεργατική Τράπεζα. Αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι αν σε περίπτωση η ολόκληρη η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα πουληθεί, η ολόκληρη και η καλή και η κακή, ολόκληρη,
Αυτό είναι ένα σενάριο. Όμως το δεύτερο σενάριο είναι ότι πλέον το καλό κομμάτι που είναι οι καταθέτες, τα απερουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας να πουληθεί και να δημιουργηθεί με αυτήν την εξέλιξη πλέον σύσταση φορέας με νομικών πλαίσιων. Άρα όπως ανέφερες βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη συνεδρία. Βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη είχαμε χωρίς την παρουσία δήλωση, του Υπουργού Οικονομικών. Χωρίς την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών είχαμε κάποια την πρώτη αντίδραση από την αντιπολίτευση με μια ραπτή ανακοίνωση από οποία... τον Άριστο Δαμιανού, να την αναφέρω ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη συναγερμού ως η διαχειριστική συνεργατική τράπεζα έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις, πράξεις και παραλήψεις που οδηγούν στην πούληση της συνεργατικής τράπεζας και κάνει γραμμή κριτική εναντίον τους χειρισμούς και του Υπουργού Οικονομικών και της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αντιδράσεις. Μάρη, βάζουμε μία άνω τελεία. Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερη αναφορά στις εντάσεις στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στην ανησυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κράτηση των Ελλήνων στρατιωτικών, κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Απομακρύνεστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να ανατρέψετε την πορεία που έχετε χαράξει. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Κομισιόν στην Άγκυρα μέσα από την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Η ανάλυση μας δείχνει ότι η Τουρκία μεγαλώνει την απόσταση που την χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη η Κομισιόν εκφράζει την ανησυχία της για την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί κριτική στην Τουρκία. Θεωρώ όμως πως κάνει μισό βήμα. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πολύ πιο σαφείς και ξεκάθαροι. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιο είδους κοινική συνεννόηση μεταξύ Κομισιόν, κυβερνήσεων κρατών μελών και κυβέρνησης Ερντογάν. Μια συμφωνία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οικονομίας και εμπορίου και την ίδια ώρα διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα κάπου στην άκρη. Αυτά καθορίζουν τη μελλοντική μας σχέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Άγκυρα να συνεχίσει να στηρίζει τους 3,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος. Και από εδώ αρχίζει το κεφάλαιο της Τουρκίας, κυρίες και κύριοι. Μετά από την έκθεση, λοιπόν, υπήρχε σφοδρή επίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ο Τούρκος Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης, Μπεκίρ Μποζδάκ, δήλωσε ότι δεν είναι η Τουρκία που μακρύνθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συμπεριφέρεται αμερόληπτα και δίκαια στο θέμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στόχο της την πλήρη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δηλώσεις του έπειτα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Μπεκίρ Μποζδάκ είπε ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αντικειμενική έναντι της Τουρκίας. Όπως ανέφερε, η Τουρκία θα συνεχίσει τον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποδεχθεί αυτό. Αν δεν το αποδεχθεί, δεν αλλάζει τίποτα. Πρόσθεσε ότι εντός της έκθεσης υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά αυτό δεν αρκεί για να καλύψει τις αδικίες εναντίον της Τουρκίας, επισημένοντας ότι έχουν χορτάσει από ωραία λόγια. Ο Μπεκίρ Μποζδάκ είπε ότι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας στόχος που δεν έχει αλλάξει. Ωστόσο, δυστυχώς, παρόλο που χώρες που ήταν πίσω από την Τουρκία τις έκαναν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιστέκονται επίμονα να κάνουν θετικά βήματα στην Τουρκία. Ωστόσο, να αναφέρουμε ότι η Κομισιόν στην έκθεσή της εγκαλεί την Τουρκία για την μη εκπλήρωση των κυπρογενών υποχρεώσεων της και ζητά από την Τουρκία να δεσμευθεί κατηγορηματικά για καλές σχέσεις γειτονίας με βάση τις διεθνείς συμφωνίες και για την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Κωνσταντίνα, ερχόμαστε τώρα στην εξέλιξη όπου ο Τούρκος Πρόεδρος εξήγηλε τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 29 Ιουνίου, σωστά. 24 Ιουνίου. Να από ό,τι ήταν χθες οι δηλώσεις που τίθενται ότι δεν πρόκειται τέτοια εξέλιξη, να γίνουν πρόωρες εκλογές. Έτσι ακριβώς. Να πάρουμε όμως το ρεπορτάζ από την αρχή. Οι πρόωρες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, κυρίες και κύριοι, θα γίνουν ταυτόχρονα στην Τουρκία, όπως προκήρυξε, με συγχωρείτε, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις 24 Ιουνίου, μετά από συνάντηση μισής περίπου ώρας με τον αρχηγό των εθνικιστών, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος χθες είχε ζητήσει πρόωρες εκλογές για τις 26 Αυγούστου.
Ο 70χρονος Μπαχτσελίν αναφέρουμε ότι είναι πλέον ένας από τους κυριότερους συμμάχους του Τούρκου Προέδρου. Μέχρι χθες το κυβερνών κόμμα δήλωνε ότι δεν επιθυμεί τις προώρες εκλογές και αυτό είναι η αρχή του κόμματος, δήλωναν αξιωματούχοι της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Τουρκίας. Στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Τουρκίας εξήγησε την κίνηση αυτή επικαλούμενος τις εκτάσεις, τις έκτακτες εξελίξεις στη Συρία αλλά και την οικονομική κατάσταση. Οι πρόωρες διπλές εκλογές λοιπόν στη γειτονική χώρα είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της ισχύως των περισσότερων μέτρων που ενισχύουν τις εξουσίες του πρόεδρου της χώρας, όπως αυτά εγκρίθηκαν με το δημοψήφισμα για την τροποποίηση του συντάγματος το 2017. Ο Μπαχτσελί δήλωσε χθες ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε περισσότερο, ισχυριζόμενος ότι οι κύκλοι τους, ο οποίους δεν κατονόμασε, προσπαθούν να προκαλέσουν χάος στην Τουρκία. Και Κωνσταντίνε, πριν να κλείσουμε, να αναφέρω ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξάγονταν ταυτόχρονα με τις βουλευτικές κανονικά στις 3 Νοεμβρίου του 2019. Και έχουμε τώρα προεδρικές και βουλευτικές, Κωνσταντίνε. Στις 24 Ιουνίου, όπως ανέφερες. Άρα, πρώτες εκλογές για την Τουρκία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, παραμένουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Σε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι βράχοι των ημείων τα χωρικά του Σύδαντα και ο εναέριος χώρος τους είναι αποκλειστικά υπό την τουρκική κυριαρχία. Συνεχίζονται, όπως βλέπουμε, οι προκλήσεις από πλευράς της Άγκυρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Γιώργος Φωκιανός από την Αθήνα για να μας δώσει τις πληροφορίες. Γιώργο, καλησπέρα και σ' ακούμε. Καλησπέρα από την Αθήνα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, η τουρκική πλευρά συνεχίζει τις προκλήσεις της. Χθες το βράδυ το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία αναφέρει ότι τα ίμια, τα χωρικά τους ύδατα και ο εναέριος χώρος τους είναι αποκλειστικά υπό την τουρκική κυριαρχία. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει επίσης ότι είναι εντελώς λάθος και απαράδεκτο να τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αρμόδιος διαιτητής ή δικαστήριο και να προσπαθεί να εκδώσει μια κρίση υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης της Ένωσης σε ό,τι αφορά τις διαφορές που σχετίζονται με την κυριαρχία. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας υποστηρίζει ότι η στήριξη που δίνεται ως λευκή επιταγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κράτη-μέλη στις διαμάχες με τρίτες χώρες δεν βοηθά στην επίλυση των ζητημάτων αυτών στο πλαίσιο της καλύτερης γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Η απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήρθε σήμερα και σύμφωνα με αυτήν η ελληνική κυριαρχία επί των ημείων είναι αναμφισβήτητη, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και αναφέρει ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Τουρκία να σέβεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, εκείνη απαντά με μια ανακοίνωση προκλητικής κατά στρατήγησής του και επαναλαμβάνει μια κατάφορα παράνομη θέση, αγνοώντας ότι το νομικό καθεστώς του Αιγαίου είναι απολύτως κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Κωνσταντίνε. Γιώργο, ενδέχεται να επιφέρει αναστάτωση όσον αφορά στην Αθήνα οι πρώτες εκλογές στην Τουρκία, γιατί σίγουρα θα επιδιώξει ο Ερντογάν να δώσει το πατριωτικό συνέστημα εν ώψη των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών. Και άρα ακριβώς, θα αυξηθούν οι προκλήσεις στο Αιγαίο. Ακριβώς, Κωνσταντίνε, οι ένοπλες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή όλο αυτό το διάστημα και τώρα εν ώψη των εκλογών αυτή η ετοιμότητα θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, κάλεσε τις τουρκικές αρχές να ολοκληρώσουν σύντομα την δικαστική διαδικασία και να απελευθερώσουν τους δύο κρατούμενους Έλληνες στρατιώτες ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Είναι μαζί μας τώρα ο Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, ο οποίος προέδρει σε παρέμβαση για το θέμα. Κύριε Χριστοφόρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Λοιπόν, δύο ζητήματα που θέσατε. Το πρώτο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει και να τερματίσει την ομιλία για την απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών. Είδαμε λοιπόν να επιφέρει και σύμφωνα με την. Να καλεί την Τουρκία να απελευθερώσει τους δύο Ελλήνες στρατιώτες. Κάτι τέτοιο όμως πώς μπορεί να γίνει, όταν αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό που νομίζω ότι καμία Τουρκία δεν μπορεί πλέον να αγνοεί και να παραγνωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι η στήριξη που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε προενταξιακά κονδύλια αλλά και με τη σύνδεση μέσα από την Τελωνιακή Ένωση είναι πολύ σημαντική για την οικονομία της ίδιας της Τουρκίας. Άρα εκ των πραγμάτων η Τουρκία, όσον και αν το δείχνει ότι αδιαφορεί και δεν λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις και οι παραστάσεις που γίνονται. Οφείλω να ομολογήσω ότι ολόκληρο το Ευρωκοινοβούλιο ήταν όλες οι τοποθετήσεις και όλες οι παρεμβάσεις. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ακόμα και δια του Γενικού του Γραμματέα, συνάδελφου Ευρωβουλευτή του Αντώνιο Λόπες Ιστούρης, και με αυτήν την ιδιότητα ήρθαν και ενίσχυσαν και στήριξαν τη θέση μας ότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να της παρέχεται άλλη ανοχή και άλλη ασυλία για αυτά τα ζητήματα και άμεσα. Το αίτημα βασικά ήταν καθολικό. Άμεσα πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση,
όπως τόνισε και το πρωί σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Τζούγκερ, είναι γελίος ο λόγος για τον οποίο υπήρξε η κράτηση αυτών των Ελλήνων αξιωματικών και κάλεσε για μια ακόμη φορά και αυτός και ο κ. Τούσκ που παρευρισκόταν σήμερα στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άμεσα και επιζητήσαν επιτακτικά και με πολύ ισχυρό τρόπο άμεσα την απελευθέρωση των υπομοιρίων των Ελλήνων αξιωματικών. Μετά λοιπόν και από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Κομισιόν, βλέπουμε ότι υπήρξαν αρκετές προκλητικές ανακοινώσεις από πλευράς της Τουρκίας. Θεωρείτε ότι έχει σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα? Εις επίρρωση όλων αυτών, θεωρούμε και μέσα από την δουλειά που πραγματοποιούμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τίνει ευήκονους προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν και την δημοκρατική νομιμοποίηση. Υπήρξε ακόμα ένα χειρό ράπισμα προς την Τουρκία, το οποίο θα συνεχιστεί. Δεν πρόκειται να αφήσουμε ήσυχη την Τουρκία σε κανέναν επίπεδο και με κανέναν τρόπο, και σίγουρα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ενισχυντική στις προσπάθειες που καταβάλουμε για να αποδείξουμε ότι δεν πάει άλλο με την Τουρκία και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να της παρέχει προενταξιακή βοήθεια ή και να υπάρχουν ζητήματα προς υλοποίηση προς χάρη της Τουρκίας. Ενδέχεται να απασχολήσουν και να προβληματίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πρόεδρες εκλογές στην Τουρκία, κύριε Χριστοφόρου? Την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα όργανα την προβληματίζουν γενικά όλες οι καταστάσεις σήμερα στην Τουρκία, που είναι ανεξέλεκτες, που είναι προκλητικές, που είναι επιθετικές, που είναι πειρατικές, αφού απειλούν κυριαρχικά δικαιώματα δύο χωρών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εχμαλωτίζουν και κρατούν υπομοιρίαν Ευρωπαίους πολίτες όπως είναι οι Έλληνες αξιωματικοί, που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην ίδια την Τουρκία, που καταργείται ουσιαστικά το κράτος δικαίου. Όλα αυτά είναι ζητήματα που επικεντρώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοβούλων και τα ευρωπαϊκά όργανα και τους απασχολούν, και πιστεύω ότι η Τουρκία πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο ολονών και αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, θεωρώ και προβλέπω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος άμεσα να ληφθούν μέτρα και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, γιατί δεν μπορεί κανένας να χαρίζεται στην Τουρκία. Στις κυρώσεις περιλαμβάνεται και όπως αναφέρατε εσείς ότι ούτε ένα ευρώ στην Τουρκία αν δεν σταματήσει τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ. Ναι, αυτό υποστηρίζω και μέσα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Φέτος καθορθώσαμε και περικόψαμε περίπου 200 εκατομμύρια κονδύλια από την προενταξιακή βοήθεια. Αλλά αυτό που κάλεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί και η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνεται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και με τους Έλληνες αξιωματικούς, και δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, και αν ρωτηθούν όλοι θα είναι αρνητικοί στο να δίνεται έστω και έναν ευρώ από τα ενταξιακά κονδύλια προς την Τουρκία, όσον αυτή περιφρονεί τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου και του διεθνούς δικαίου. Κύριε Χριστοφορού, και ουσιαστικά δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Την δυνατή στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια συνολική λύση του Κυπριακού ζητήματος εξέφρασε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέη στην συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τα όσα υπόθηκαν στο δείπνο με τον Μουσταφά Κιντζή, ζητώντας την βοήθεια της Βρετανίας. Τη δυνατή στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια συνολική λύση του Κυπριακού ζητήματος τόνισε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέη στην συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Ο πρόεδρος από την πλευρά του χαρακτήρισε χρήσιμη τη συνάντηση, καθώς ενημέρωσε για τα όσα υπόθηκαν στο δείπνο με τον Μουσταφά Κιντζή, ζητώντας την βοήθεια της Βρετανίας λόγω των καλών σχέσεων που διατηρεί με την Τουρκία, έτσι ώστε να παρέμβει για να τερματιστούν οι παράνομες ενέργειες. Συζητήθηκε ακόμη το Brexit όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρέθηκαν ακόμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα για τις ενέργειες κατά της Συρίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη κατάλληλων διευθετήσεων για τους Κύπρους που ζουν και εργάζονται στην περιοχή των κυρίαρχων Βρετανικών βάσεων. Επισήμανε εξάλλου την πολύ καλή συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα άμυνας, αναφερόμενη στην πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε εκπαίδευση στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σημείωσε ότι η συνάντηση ήταν ευκαιρία να συζητηθεί το Κυπριακό, που αποτελεί πλέον μετά από τόσα χρόνια που μένει άλυτο, ζήτημα που προξενεί ντροπή. Η κυρία Μέη ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την στήριξή της Κύπρου στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που εξέδωσε ισχυρή δήλωση για την επίθεση με νευροτοξική ουσία στο Σόλσμπερι. Παραμένουμε στις επαφές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και στον συνάδελφο Μάριο Καμιναρίδη. Μάριε, ο λόγος και πάλι σε σένα, για να δούμε λίγο τις χωριστές συναντήσεις που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον πρίγκιπα Κάρολο και τους πρωθυπουργούς Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και Ινδίας.
Μάλιστα, Κωνσταντίνε, κύριε Σιγερή, αναφέρουμε ότι πριν λίγο έχει ολοκληρώσει και μια συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Λονδίνο με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνής Ναυτιλιακού Οργανισμού, εκεί που η κεντρική έδρα και η έδρα του βρίσκεται στο Λονδίνο. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έγινε δεκτός από τον κύριο Λίν στο πλαίσιο του ταξιδιού του εκεί που βρίσκεται για τους σύνοδων αρχαιών κρατών της Κοινοπολιτείας. Αυτό μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι θα έχει και μια συνάντηση τώρα σε περίπου 40 λεπτά από τώρα ο πρόεδρος Δημοκρατίας με το διάδοχο του Φρόνου, τον πρίγκιπα Κάλλο, ο οποίος θα είναι στο γραφείο του πρίγκιπα Κάλλο, όπου ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα το δει εκεί. Μετά θα έχει μια δεξίωση, επίσημη δεξίωση προς τιμήν όλων των αρχηγών κρατών που βρίσκονται, που είναι περίπου 53 χώρες εκεί, 53 ηγέτες που βρίσκονται εκεί στη σύνοδο στο Downing Street, όπου θα ξαναπάει για δεύτερη φορά στο Downing Street. Μετά βεβαίως αύριο θα έχει και συνάντηση, θα δει και απόψε των Πρωθυπουργών της Νέας Ζηλανδίας και αύριο θα δει και των Πρωθυπουργών της Αυστραλίας. Επίσης θα είναι και η επίσημη έναξη του συνεδρίου για την Κοινοπολιτεία. Επίσης να αναφέρω κάτι τελευταίο, ότι θα έχει και αυτόν μας έχουν αναφέρει ότι θα έχει και συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Φιατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, τον κύριο Γρηγόριο, ο οποίος αυτή την εβδομάδα γιορτάζει τα 30 χρόνια του Μάρη, στο φόκο του Αρχιεπισκόπου. Ολοκληρώνονται την Παρασκευή. Παρασκευή βράδυ. Ωραία. Με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, όπου θα του παρακολουθήσουν έναν επίσημο δίπλο η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία στο Φίσλι του Λονδίνου, όπου η αδερφότητα θα τιμήσει και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, με πρίγκιπα Κάρολο, πρωθυπουργούς Αυστραλίας, Νέας Ζηλανδίας και Ινδίας θα συναντηθεί ο πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες ώρες. Μάρια, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε στην υπόθεση που έχει προκαλέσει συγκλονισμό τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας αποφάσισε την καθαίρεση του ιερέα, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για την σεξουαλική κακοποίηση της θετής του κόρης, Έλενας Φραντζή. Θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνο, ο λόγος και πάλι σε σένα. Την καθαίρεση του ιερέα Στυλιανού Σάβα, που καταδικάστηκε για την σεξουαλική παρενόχληση κατά της ανήλικης τότε Έλενας Φραντζή, αποφάσισε ομόφωνα η Ιερά Σύνοδος. Ο Μητροπολίτης Κίκου δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της Ιεράς Συνόδου ότι κατέθεσε υπόμνημα διαμαρτυρίας για την αντικανονική δημοσίευση των πρακτικών της Ιεράς Συνόδου. Για τον δεύτερο ιερέα, που κατηγορείται για έξωση ζυγική σχέση στην Πάφο, αποφασίστηκε όπως ακολουθηθούν οι κανόνες όπως προνοούνται από τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα θα συγκληθεί η Ειδική Επιτροπή, όπου θα εξετάσει τα στοιχεία και ακολούθως θα τεθούν ενώπιον του πεντάμελου Συνοδικού Δικαστηρίου, η οποία θα πάρει σχετική απόφαση. Η διαρροή που έθεσα σήμερα δεν μπορεί να εξακριβωθεί επακριβώς. Σίγουρα είναι από μέλος ή μέλη της Ιεράς Συνόδου. Θέλω να δηλώσω ότι και ο Μακαριότατος είπε αντίθετα, θεωρώ την παρέμβασή σου, την τοποθέτησή σου τότε στην Ιερά Σύνοδο, ότι ήταν πολύ επικοδομητική και βοηθητική για να πάρουμε την ορθή απόφαση. Αυτό με ικανοποίησε, ζήτησα όμως να λεχθεί και δημοσίως για να αποκατασταθεί το όνομά μου, διότι δόθηκε εντύπωση ότι εγώ εκάλυπτα ανήθικες πράξεις του οποιοδήποτε. Και αυτό δεν το δέχομαι που δεν είναι λόγο. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με άλλα θέματα από την αστυνομική επικαιρότητα. Στις 4 Μαΐου επανακαθορίστηκε η έναρξη της δίκης στο κακουριοδικείο του 27χρονου ιδιοκτήτη των σκύλων Ροτβάιλερ, που φέρονται να προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό της 46χρονης Πετρούνα Μίλκοβα στην Γεροσκήπου στις 22 Φεβρουαρίου. Η αναβολή αποφασίστηκε από την έδρα κατόπιν αιτήματος του συνήγορου υπεράσπισης του κατηγορουμένου, προκειμένου να μπορέσει να μελετήσει το μαρτυρικό υλικό. Το κακουριοδικείο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας την 4 Μαΐου και διέταξε όπως ο κατηγορούμενος, ο οποίος βαραίνεται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης θανάτου εξαμελίας, όπως παραμείνει ωστότε υποκράτηση. Ωστόσο, δεν προκύπτουν λάθη ή παραλήψεις, να αναφέρουμε από πλευράς των ιατροδικαστών Νικόλα Χαραλάμπους και Αγγελικής Παπέτα, όπως αποφάνθηκε το Υπουργείο Υγείας μετά από σχετική έρευνα των ιατροδικαστικών εξετάσεών τους στην υπόθεση της Πετρούνας Μίλκοβα.
Ενώπιον του κακουργιοδικείου Πάφου προσήχθησαν οι γονείς του μόλις τριών βρέφους, το οποίο άφησε την τελευταία του πνοή στις 22 Φεβρουαρίου στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκοσίας. Στη σημερινή διαδικασία το ζεύγος ζήτησε να υποβάλει αίτηση για νομική αρρωγή. Το δικαστήριο κατόπιν τούτου όρισε την υπόθεση για τις 16 Μαΐου, προκειμένου οι δύο κατηγορούμενοι να απαντήσουν παραδοχή ημί στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και για να ετοιμαστεί σχετική έκθεση. Ο 29χρονος πατέρας του βρέφου ζήτησε όπως αποφυλακιστεί, επικαλούμενος διάφορους λόγους. Ωστόσο, το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό από το κακουργιοδικείο, ενώ η σύζυγός του, επίσης 29 ετών, έχει αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα των ιατροδικαστών Ανδρέα Μαρινερίδη και Αγγελικής Παπέτα, ο θάνατος του βρέφους προκλήθηκε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Κυρίες και κύριοι, αυτά από την αστυνομική επικαιρότητα. Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Στην Συρία τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου αναβλήθηκε η έρευνα των ειδικών του οργανισμού για την απαγόρευση των χημικών όπλων μετά από καταγγελία ότι η ομάδα ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που βρισκόταν σε αποστολή αναγνώρισης δέχθηκε πειρά. Το ενδεχόμενο να μην καταφέρουν να φτάσουν τις επόμενες ώρες στην Τούμα της Συρίας οι επιθεωρητές του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανακοίνωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο σημείο που έγινε η φερόμενη επίθεση με χημικά. Οι ειδικοί του οργανισμού περίμεναν το πράσινο φως από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να αρχίσουν την έρευνά τους για τις επιθέσεις που διαπράχτηκαν με χημικά όπλα στην Τούμα. Την ίδια ώρα, το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήριζε πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν εξαφανιστεί οι αποδείξεις της φερόμενης χημικής επίθεσης στο έδαφος της Ντούμα. Οι επιθεωρητές έχουν φτάσει στη Συρία από το περασμένο Σάββατο, αλλά δεν τους έχει επιτραπεί η επίσκεψη στο σημείο, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο της Συριακής κυβέρνησης. Σε παρέμβαση για την κατάσταση στη Συρία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης επισημαίνει ότι τα συμφέροντα έχουν μετατρέψει τη Συρία, κυρίες και κύριοι, σε ένα απέραντο ρινγκ. Είναι μαζί μας ο Ευρωβουλευτής της ΕΔΕ, κύριος Δημήτρης Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστης ο Κύριος. Λοιπόν, από την δική σας ανακοίνωση βλέπουμε ότι παρομοιάσατε το Συριακό με το Κυπριακό πρόβλημα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στη Συρία είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σύνθετο και δύσκολο, στο οποίο παίζουν πάρα πολλοί παίχτες. Ο καθένας εξυπηρετεί τα δικά του τα συμφέροντα και στη μέση βρίσκεται δυστυχώς ο Συριακός λαός με 11 εκατομμύρια πρόσφυγες, με μισό εκατομμύριο θύματα. Δεν μπορεί να το σκεφτεί κάποιος μια Κύπρος να έχει σκοτωθεί, να είναι θύματα αυτού του τραγικού πολέμου και στην πλειοψηφία να είναι άμαχη παιδιά, γυναικόπαιδα. Και αυτό γιατί κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν τις δικές τους πολιτικές στην περιοχή. Έχουμε την ανάμειξη της Ρωσίας, έχουμε την ανάμειξη του Ιράν, έχουμε την ανάμειξη της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εσχάτως μπήκαν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες μέσα στο κύριε πέρα. Παπαδάκη, yeah. Είναι πολύ σημαντικό yeah. να δούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει όσο αφορά την Συρία. Ακριβώς αυτό είχα σημειώσει στη χθεσινή μου παρέμβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αρκείται σε ανακοινώσεις, αλλά πρέπει να μπει μπροστά. Και για να μπει μπροστά πρέπει να πάρει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες για επίλυση του προβλήματος, πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι να εμπλαγεί και αυτή σε ένα πολεμικό παιχνίδι. Μάλιστα είχα κάνει μια εισήγηση ούτως ώστε να εμπλαγεί και ο τόπος ο δικός μας μέσα σε αυτές τις πρωτοβουλίες για να αποκτήσει η Κύπρος αυξημένη γεωστρατηγική σημασία. Είμαστε το ακούρατο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλει η κυβέρνησή μας επιτέλους, ας το ακούσει, να προχωρήσει, να πάρει πρωτοβουλίες για να γίνει μια διεθνής διάσκεψη για το Συριακό στην Κύπρο. Απέχουμε μόλις εκατοντάδες μίλια από τη Συρία. Μπορούμε να αντιληφθούμε πολύ καλύτερα από τους βορειοευρωπαίους το Συριακό λαό. Ας αναδείξουμε την ευρωπαϊκή σημασία της Κύπρου παίρνοντας τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Κύριε Παπαδάκη, οι συζητήσεις να γίνονται στην Κύπρο. Αυτή είναι μια δικιά σας εισήγηση. Υπήρχε κάποια ναι. θετική ανταπόκριση, ενώ πώς εισακούστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούστηκε πάρα πολύ καλά. Το ζήτημα είναι να πάρει τις πρωτοβουλίες η δικιά μας η κυβέρνηση και σκοπεύω να το θέσω ξανά αυτό το ζήτημα σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να πάρουμε γενικές πρωτοβουλίες για να ετοιμαστούμε να φιλοξενήσουμε μάλιστα. μια τέτοιου είδους διεθνή διάσκεψη στην Κύπρο. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστε καλή καλά. Συνέχεια και καλό βράδυ και σε εσάς. Περνάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Επιστροφή, κυρίες και σε περνάμε τώρα σε ένα διαφορετικό και σημαντικό θέμα. Είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα των Δικαιωμάτων των Ασθενών σήμερα. Έχει καθιερωθεί να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου με στόχο την ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ασθενών στην Ευρώπη. Είναι μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φύλων, κυρίες και κύριοι, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιό μας στη Λευκοσία, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης Παραπώνων Ασθενών Λεμεσό, κύριος Κώστας Χαρίτου. Κύριε Χαρίτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να αρχίσω από εσάς. Καλησπέρα, με αφορμή την σημερινή ημέρα, που δεν πρέπει να περιμένουμε την σημερινή ημέρα για να θίγουμε και να ενημερώνουμε το κοινό για τα δικαιώματα που έχει όσο αφορά τους ασθενείς. Και να αρχίσω από εσάς. Ποια είναι τα δικαιώματα των ασθενών? Αναφορικά με τη σημερινή ημέρα, όπως έχει κηρυχτεί, ορτάζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη πλέον το δικαίωμα των ασθενών, ούτως ώστε να είναι σε θέση πλέον οι ασθενείς και οι ενδυνάμοι ασθενείς να λαμβάνουν μέρος και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με το τι υπήρχε μέχρι σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε το δικαίωμα πλέον σαν Ευρωπαίοι πολίτες να διεκδικούμε και εμείς, ανεξάρτητα αν είμαστε μικρό συγκριτικά κράτος σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, αλλά ακριβώς στον ίδιο ρυθμό με όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας σε σχέση με την πολιτεία, αλλά επίσης και να λαμβάνουμε μέρος πλέον στην πολιτική διαμόρφωση της υγείας που μας αφορά και που θα πρέπει πλέον να υπάρχει και η δική μας η έγκριση και η θέληση σε αρκετά από τα θέματα που μέχρι πρόσφατα παίρνονταν αποφάσεις για μας, πολλές φορές χωρίς εμάς. Μάλιστα. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν γνωρίζει ο κόσμος, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Χαρίτου, να σας δώσω και το λόγο σας. Γνωρίζουν οι ασθενείς? Υπάρχει σωστή ενημέρωση? Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε το γεγονός πλέον, απλά έτσι, ότι πλέον οι οργανώσεις, οι οργανωμένοι οι ασθενείς πλέον, οι οργανώσεις των ασθενών έχουν εμπλακεί πολύ βαθιά στα θέματα της υγείας. Έχουμε μπει σε ένα σύστημα επιμορφωτικών. Λαμβάνουμε πλέον μέρος σε αρκετές διεθνείς οργανώσεις και ευρωπαϊκές οργανώσεις, και είναι εξίσου σημαντικό και οι συμπολίτες μας πλέον, ναι μεν να έχουμε τα δικαιώματα, αλλά να είμαστε σε θέση και να τα γνωρίζουμε και να τα διεκδικούμε με το σωστό τον τρόπο, χωρίς πολλές φορές να κάνουμε και εμείς κινήσεις οι οποίες είναι εκτός, αλλά και από την άλλη πλευρά να ξέρουμε τι αναμένουμε από το ίδιο το κράτος μας και κατ' επέκταση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Βάζουμε μια ανωτερία να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Χαρίτου. Κύριε Χαρίτου, σε αυτά που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, εσείς είστε πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης Παραπώνων. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ο κόσμος γνωρίζει τα δικαιώματα? Ο κόσμος, ορισμένοι γνωρίζουν, άλλοι δεν γνωρίζουν. Όμως πρέπει επιγραμματικά να πούμε τα δικαιώματα των ασθενών, διότι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής ποια είναι τα δικαιώματά του. Αλλά δεν θα μπω σε επιγραμματικά. Θα πούμε τα σημαντικά και ναι. Πρέπει να τα πούμε. Είναι δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπείας, αξιοπρεπή μεταχείριση, που είναι το πρώτο, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, απαγορεύεται η δυσμενής διάκριση μεταξύ ασθενών, φροντίδα υγείας επειγόντων περιστατικών, ιατρική εξέταση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, που εκεί αρκετός κόσμος μένει εκεί, δικαίωμα σε πληροφόρηση, φροντίδα υγείας με τη συγκατάθεση του ασθενή, ιατρική πληροφόρηση, φροντίδα υγείας χωρίς τη συγκατάθεση ασθενή, συμμετοχή ασθενούς σε επιστημονική έρευνα ή πειραματική θεραπεία, εμπιστευτικότητα, προστασία ιδιωτικής ζωής του ασθενούς, τήρηση ιατρικών αρχείων, δικαίωμα ασθενού αναφορικά με τα ιατρικά αρχεία, δικαίωμα εκπροσώπησης. Και έναν άλλο νόμο που βάλαμε στην Κύπρο είναι η αμοιβή παροχή υπηρεσιών, δεν επηρεάζεται από τον παροχή νόμο. Κύριε Χαρίτου, πόσα παραπονά δηλαδή την ημέρα? Εσείς βρίσκεστε στο νοσοκομείο Λεμεσού. Εγώ βρίσκομαι στο νοσοκομείο του Λεμεσού από η ώρα 10 μέχρι η ώρα 1 σχεδόν καθημερινώς. Εις τη λειτουργό μπορεί να πάσει μερικά προβλήματα. Τα παράπονα περισσότερα είναι για τη λειτουργία του νοσοκομείου, αν το θέσουμε έτσι. Τα περισσότερα παράπονα που παρουσιάζονται είναι οι λίστες αναμονής, οι οποίες παραδείγματος χάρη είναι εκεί στιβαλμένες. Είναι άλλα προβλήματα, τα οποία παραδείγματος χάρη στις πρώτες βοήθειες, που μένει ο κόσμος και 6-7 ώρες, και ορισμένες ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Από φάρμακα ή από άλλα είδη.
Κύριε Παπαδόπουλο, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φύλων πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης, φαντάζομαι, έτσι. Και χθες πραγματοποιήθηκε και στο Προεδρικό Μέγαρο μια εκδήλωση η οποία τελείωσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ας αυτό που αναφέρεται, η επίδραση της συμμετοχής των ασθενών στη διαμόρφωση της πολιτικής της υγείας. Άρα αυτό είναι εφικτό δηλαδή. Βεβαίως. Το έχω πει και προηγουμένως ότι υπάρχει πλέον μια πολύ αγαστή συνεργασία μεταξύ των ασθενών και της πολιτείας. Είναι κάτι που πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Παρά το γεγονός ότι για δεκαετίες πελαγοδρομούσαμε, έχω την εντύπωση ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα μπροστά και είναι σημαντικό να το λέμε. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία με την πολιτεία, κατ' επέκταση με το Υπουργείο Υγείας και με τον προηγούμενο και με τον νυν Υπουργό Υγείας. Πάρα πολλές φορές μας δέχονται στο γραφείο τους, ακούν με πολύ προσοχή και τις εισηγήσεις και τα παράπονα. Θα μείνω όμως λίγο, να γίνω λίγο πιο καυστικός όσον αφορά και εμάς τους ίδιους τους ασθενείς, που θα πρέπει σε μια δεδομένη στιγμή να είμαστε και ενημερωμένοι αλλά και να διαχειριζόμαστε και σωστά την ίδια την ασθένειά μας σε σχέση με το τι υπάρχει σήμερα σαν παροχή υγείας. Και φυσικά περιμένουμε πλέον λειτουργία του ΓΕΣΥ, του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το οποίο έχουμε την εντύπωση ότι πλέον θα μας λύσει αρκετά από τα προβλήματα τα οποία έχει αναφέρει προηγουμένως και ο αγαπητός συνάδελφος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός είτε των ληστών αναμονής, είτε το θέμα των φαρμάκων, είτε το θέμα γενικά πολλές φορές και της ίδιας της συμπεριφοράς. Και πάνω στα προηγούμενα να προσθέσω και το γεγονός μέσα στα δικαιώματα, πλέον τα ευρωπαϊκά δικαιώματα των ασθενών, το θέμα της ελεύθερης επιλογής από ένα σημείο και μετά του γιατρού μας ή του ιατρικού κέντρου που θα έχουμε την ευχέρεια να έχουμε σαν ασθενείς. Και αυτό όλο αναφέρεται για την υλοποίηση, κύριε Παπαδόπουλες, του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Βεβαίως. Ναι. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι πλέον να επικεντρωθούμε στο να ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια τα οποία έχουν μπει το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Σίγουρα. Χωρίς Γενικό Σχέδιο Υγείας θα απελαγοδρομούμε για άλλες τόσες δεκαετίες. Όμως οι ασθενείς μέχρι την υλοποίηση θα πρέπει να δίνουμε και λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία είναι διαχρονικά στα νοσοκομεία. Βεβαίως και δεν διαφωνούμε και έχω την εντύπωση ότι αρκετές από τις κινήσεις που έχουν γίνει από πλευράς πολιτείας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη το γεγονός της αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, χιλιάδες, έχουμε βοηθηθεί πλέον με την αγορά των υπηρεσιών. Κύριε Μπορεί Παδόπουλε, όλα τα μέτρα αυτά να μην έχουν 100% το αποτέλεσμα που εμείς περιμένουμε, αλλά αυτόν επιμένω ότι θα πρέπει να το επιμένουμε να λυθεί με το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Τα μέτρα να παρθούν, να δοθούν, αλλά εάν δεν καταφέρουμε να θέσουμε σε εφαρμογή το Γενικό Σχέδιο Υγείας, θα πελαγοδρομούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Για τον χρόνο που μας δώσετε. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο εδώ και στον κύριο Χαρίτου. Κύριε Χαρίτου, εγώ έχω την εντύπωση ότι οι ασθενείς, δηλαδή αν και υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν θα προχωρήσει στο να το καταγγείλει, γιατί θεωρεί ότι δεν θα δοθεί λύση στο πρόβλημα του. Εσείς που βλέπετε καθημερινά αυτά τα προβλήματα, τι απάντηση μπορείτε να δώσετε? Η απάντηση που θα δώσω είναι η εξής. Αρκετός κόσμος, ασθενείς, οι οποίοι παραδείγματος έχουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και έρχονται εκεί κοντά μου, κάνουν σιμ καταγγελία, αλλά δεν κάνουν να την καταγράψουν κάτω, προφορικά. Μάλιστα. Όμως, ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα που θέλω να αγγίξω είναι με τις βιοψίες, οι οποίες στέλνονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και κάνουν σιμ 3 και 4 μήνες. Εδώ δεν μας επιτρέπει ο χρόνος, εάν μη γεννήτω ένας καρκίνος, τι θα γίνει ο ασθενής. Συμφωνώ με τα όσα είπε ότι παλιώνει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Υγείας, αλλά είναι τέτοια τα προβλήματα που δυστυχώς δεν μπορούν να λυθούν, είναι αν δεν πάρουμε αποφάσεις όλοι να πιάσουν γιατρούς, διότι... Μάλιστα. Τα διαχρονικά προβλήματα, κύριε Χαρίτου. Είναι τα προβλήματα. Αυτό που θα ήθελα πριν σας αποδεσμεύσουμε είναι να αναφέρουμε ότι σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια υπάρχουν λειτουργοί ασθενών, υπάρχουν και επιτροπές. Αυτό που θέλω να στείλετε το μήνυμα στους τηλεθεατές είναι ότι εάν κάποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και αν πάρει τηλέφωνο εκεί στους λειτουργούς, υπάρχουν και θυμάμαι φυλάδια έξω από τα δημόσια νοσηλευτήρια που αναγράφονται λειτουργοί. Μάλιστα. Ότι εκεί θα βρουν κάπως το δίκαιο τους και θα λυθεί το πρόβλημά τους. Η νομοθεσία είναι εξής. Για τα κυβερνητικά τμήματα.
Ο λειτουργός είναι εκεί καθημερινά και γράφεται ότι είναι ο λειτουργός δικαιωμάτων ασθενών. Για εμάς τις επιτροπές, τις οποίες σε όλα τα νοσοκομεία, είτε είναι κυβερνητικά είτε ιδιωτικά, πρέπει να έχουν αναρτησμένες τις επιτροπές. Είναι ο νόμος. Το άρθρο 23 του νόμου λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει αναρτημένα τα ονόματα των επιτροπών. Μάλιστα. Διότι στο νοσοκομείο, πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι, είμαστε στη δευτεροβάθμια, εξετάζουμε ένα θέμα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα στην πρωτοβάθμια, αμέσως. Κύριε Χαριτού, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, ένα πολύ σημαντικό θέμα, θα έχουμε και την ευκαιρία να αναλυθούμε περισσότερο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Σειρά συναντήσεων για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, ξεχωριστά πραγματοποιεί το Υπουργείο Παιδείας με στόχο την επίλυση του προβλήματος της απασχόλησης των εκπαιδευτικών με αγορά υπηρεσιών. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΚΔΗ, κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Αθανασίου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι υπάρχει σωρία συναντήσεων και επαφών με το Υπουργείο Παιδείας. Θα θέλαμε να μάθουμε ποιες είναι οι προτάσεις που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να επιληθεί το πρόβλημα της εργοδότησης των εκπαιδευτικών στα ολοήμερα και τα κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών με το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά. Στόχος είναι να επιληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο κάθε ένα πρόγραμμα, με στόχο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για να αποφευθούν οποιαδήποτε μέτρα τα οποία δεν είναι προς όφελος κανένας. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν δεν πάρθουν οι σωστές αποφάσεις από το Υπουργείο, αν δεν επιληθούν τα προβλήματα, θα προχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί με πιο δυναμικά μέτρα. Ναι, αλλά τουλάχιστον σήμερα που είχαμε τις πρώτες επαφές, έχουμε πάρει ελπιδοφόρα μηνύματα και νομίζω με έναν επικοδομητικό διάλογο θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Άρα κύριε Κωνσταντίνου, κρατούμε τα ελπιδοφόρα μηνύματα και ελπίζουμε να επιληθεί το πρόβλημα. Το ίδιο και εμείς και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Παιδείας στην τηλεόραση του Capital, Κώστας Χαμπιαούρης. Θεωρώ ότι κάτι θα βρεθεί. Είμαι αισιόδοξος. Εάν τώρα δεν υπάρξει λύση, σίγουρα πρέπει να πάρουμε και εμείς τα δικά μας μέτρα, σεβόμενοι ακόμη και τον τελευταίο μαθητή. Διότι είμαστε εδώ να προστατεύσουμε. Μπορεί να έχουμε εμείς οι μεγάλες διαφορές, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών, που δεν μας στένε σε τίποτα. Αλλαγή καθεστώτος στο παρό στάδιο δεν συζητούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να κατανοήσουν και πρέπει να το καταλάβουν. Βεβαίως. Το συζητούμε αυτό στα πλαίσια του εξορθολογισμού, που έχει δύο πτυχές. Την οικονομική, στην οποία από τώρα μπορούμε να δώσουμε μια αύξηση και βελτίωση της αμοιβής τους. Και η δεύτερη πτυχή είναι η παιδαγωγική πτυχή, η εκπαιδευτική, που έχει να κάνει με το τι διδάσκουν, πώς διδάσκονται, τι προσόντα έχουν αυτοί που διδάσκουν, σε ποια ορολόγια προγράμματα κτλ. Σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Γιώργος Γεωργίου και υποψήφιος για την αντιπροεδρία του κόμματος πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση σε ξενοδοχείο της Λεμεσού. Την προεκλογική του συγκέντρωση πραγματοποίησε ο βουλευτής του Δύση Γιώργος Γεωργίου λίγες μόλις μέρες πριν από την Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση της 28ης Απριλίου, ο οποίος διεκδικεί μία από τις τρεις θέσεις της Αντιπροεδρίας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Στην πορεία για μια καλύτερη Κύπρο χρειαζόμαστε ένα δυνατό Δημοκρατικό Συναγερμό. Χρειαζόμαστε ένα ενωμένο Δημοκρατικό Συναγερμό. Χρειαζόμαστε να θωρακίσουμε τον πρόεδρό μας σαβέροφωνο φύτου στις νέες προκλήσεις που έρχονται. Να λειτουργήσουμε ως η ήρεμη δύναμη της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού τα επόμενα 5 χρόνια. Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, κατά την οποία θα αναδειχθούν οι τρεις αντιπροέδροι του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί την 28η Απριλίου. Βία και εγκληματικότητα στην κοινωνία της πληροφορίας και επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε η Αστυνομία Κύπρου.
Η μερίδα με θέμα βία και εγκληματικότητα στην κοινωνία της πληροφορίας, η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιήθηκε στη δημοσιογραφική εστία στη Λευκοσία από την αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το Σύνδεσμο Εκδοτών Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Εκδοτών Διαδικτύου. Η μερίδα χωριζόταν σε δύο μέρη και αποτελείται από 9 διαφορετικές διαλέξεις παρουσιάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Στόχος ήταν να δώσει απαντήσεις για το ποιος είναι ο βαθμός αυτής της επιρροής και ποιες οι προϋποθέσεις που την επιτρέπουν, δεδομένου ότι τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διεκδικούν πλέον καταλυτικό ρόλο στην όλη διαδικασία ανάδειξης των προβλημάτων στην δημόσια σφαίρα και επιτρέπουν στα θέματα και προβλήματα να αποκτήσουν τον βαθμό ορατότητας που θα βοηθήσει στην εξέλιξή τους ως δημόσιων προβλημάτων. Μια εκδήλωση που έχει ως απότερο στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων και συναρμόδιων φορέων και την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, εμπειριών και αναφορές, με αναφορές και στη βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά στην επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη βία και στο έγκλημα. Η αυξημένη απαίτηση του κοινού για άμεση και συνεχή πληροφόρηση οδηγεί πολλές φορές τα μέσα επικοινωνίας, κυρίως τα ηλεκτρονικά, σε έντονο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα την προβολή των όσων διαδραματίζονται στη δημόσια σφαίρα, με δόση υπερβολής, χωρίς την απαιτούμενη διασταύρωση της αυθεντικότητας και της ακρίβειας της είδησης. Η μερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις, ενώ το συντονισμό ανέλαβε ο δημοσιογράφος Κυριάκος Πιαρίδης. Για την αθλητική ενημέρωση είναι μαζί μας η Μαριλένα Θανασίου. Μαριλένα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η αναμέτρηση ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Βρισκόμαστε στο 4-0. Είμαστε κοντά στη λήξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Αποέλ, με τον Μπαλταζάρ να έχει κάνει αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Επέστρεψε ο Βάτερμαν, ενώ παίζει και ο Μακρύς, αλλά και η Ιωάννου έχει πλέον θέση βασικού. 1-0 προηγείται ο Αποέλ. Στο ιστορικό βράδυ του Νίκ Καλάθη, στο χθεσινό, οι πράσινοι διέλυσαν με 95-67 τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας το εμφατικό τρόπο το 1-0 στη σειρά των play-offs. Ο Ράντολφ γυρίζει από την base. Γυρίζει από την baseline, ωραία πάσα στον Γιούστα, συναντά το κλέψιμο του Παπά, φύγει ο Τζέιμς, η πάσα πήγε, το layup, συμπλήρωσε ο Γκέιμπριελ, 84-52. Το Παναθηναϊκό στο ανοιχτό γήπεδο και ο Γκέιμπριελ περιμένει λόμπα, όχι λόμπα, αλλά κάθομα. 86-54 στο Tomahawk του Κένι Γκέιμπριελ. Καλάθι και φάουλ από τον Γιούστα απέναντι στον Παπά, 90-60. Παπάς για τρεις. Περισσότεροι από τους 18.000 που φρόντισαν εν ρηπή οφθαλμού να εξαφανίσουν τα ειστήρια και του πρώτου και του δεύτερου αγώνα είναι εδώ και περιμένουν να αποθεώσουν την ομάδα που περιμένουν να δουν στο Βελιγράδι. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει άλλες δύο νίκες μετά το απόψινο 1-0 με εκοφαντικό τρόπο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ο λόγος και πάλι στον Κωνσταντίνο. Μαριλένα, σε ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Sita Mobile Vodafone. Το μέλλον συναρπάζει. Ready? Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς σε εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα υψηλότερο ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανελθεί στους 32 βαθμούς σε εσωτερικό, γύρω στους 27 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα υψηλότερο ορεινά.
Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Η επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στη 1 το μεσημέρι από την εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.